Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου Πατρός Γεωργίου Γενιού με τίτλο «Εντάχει. Επιτομή άρθρο από την εφημερίδα Ταχυδρόμος». Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για την παρουσίαση και αυτού του πονήματος του Πατρός Γεωργίου, του αγαπητού μου, ο οποίος έχει το τάλαντο από τον Θεό, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να μπορεί να καταγράφει με εύρυπτο τρόπο, πολλές φορές με λογοτεχνική δύναμη, αλλά κυρίως με μεταδοτικότητα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σπουδαία και μεγάλα μηνύματα, αλλά και μια και είμαι και στον τόπο του, έχει διπλή αξία το ότι είναι και αναγνωρίζεται στον τόπο του. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο για έναν προφήτη να είναι εκτός στον τόπο του. Ξέρω πόσο τον αγαπάτε. Είναι το δικό σας παιδί, το δικό μας παιδί, και θέλω να είστε υπερήφανοι, γιατί όντως η περιοχή και η περιφέρεια και η επισκοπική περιφέρεια του Αλμυρού έχει ικανούς κληρικούς, ο καθένας κατά τη δύναμή του και το χάρισμά του. Δυστυχώς ο κ. Πόρος δεν μπορέσει να βρίσκεται σήμερα κοντά σας. Το «Εντάχει» ως τίτλος πιστεύω ότι δεν έχει την έννοια της ταχύτητας που καταδυναστεύει το σημερινό σύγχρονο κόσμο, αλλά κυρίως την έννοια της συμπίκνωσης, της συντομίας, της κατά την Εκκλησία μας κατ' οικονομία λειτουργίας και εν τέλει των βαθύτερων νοημάτων. Όταν εκείνος χειροτονήθηκε, είχα την ευλογία να κάνω την παρθενική μου παρουσία ως αντιπεριφερειάρχης. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πως ήταν μία μέρα που είχα τοποθετηθεί στη θέση της θεματικής τότε αντιπεριφερειάρχη και βρέθηκα στην εκκλησία ως επίσημη προσκεκλημένη. Μπήκα δειλά-δειλά μέσα στον χώρο, καθότι δεν είχα συνειδητοποιήσει ούτε εγώ το ρόλο μου ακόμα. Και όλα αντιστράφηκαν ως προς τη συναισθηματική μου εγκράτεια, όταν οι δικοί του άνθρωποι, πριν και πρώτα από τον ίδιο που δεν μπορούσε να μου δείξει κάποιο ιδιαίτερο συνέστημα, με αγκάλιασαν με μια ιδιαίτερη προσήμεια, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ άνετα και να συνειδητοποιήσω, γνωρίζοντάς τον, πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, πως πρόκειται για έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο. Θα ήθελα σήμερα και βρίσκω στην ευχάριστη θέση να προλογίσω για έναν αγαπητό συνεργάτη. Συνεργαζόμαστε 3 χρόνια τον Πανοσιολόγιο του Αρχιμανδρίτη Γεώργιο μέσα από τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Με πάρα πολύ σημαντική παρουσία του, πληθωρική μέσα στην Εκκλησία, και αυτό φαίνεται από ένα σεβαστό ταμείο το οποίο έχει σήμερα στην Εκκλησία. Αυτό το είδα την ώρα που μιλούσε, δεν θα το πει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συγχαρητήρια στην Ιερά Εσόδρο. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι λάθος και αυτό λέει την καρφή. Ήταν η εποχή εκείνη που κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ, στα μέρη σας, βρίσκαμε μπροστά μας, μεταξύ των πολλών παιδιών εκείνης της εποχής, ένα μικρό παιδί το οποίο ξεχώριζε από τα άλλα. Ένα παιδί το οποίο επεδείκνει μια ιδιαίτερη ωριμότητα για την ηλικία του και εξέπεμπε, θα έλεγε κανείς, μια ιδιαίτερη κλίση προς τα γράμματα, τη μόρφωση, του άρεσε να διαβάζει, του άρεσε να μαθαίνει, αλλά και μια προσήλωση στην εκκλησιαστική ζωή και στην λειτουργική πράξη και τάξη της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και από μικρός, όπως διεφάνει και απεδείχθη, σπούδασε μέσα στην Εκκλησία όλα τα λειτουργικά δρόμενα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει προϊόντος του χρόνου ικανή λειτουργική, ιεροκηρυκτική, αλλά και ποιματική, έτσι, προπαιδεία. Ήξερε ο πατήρ Γεώργιος, όταν μπήκε στην ιεροσύνη, ότι δεν έχει καμία οικονομική εξασφάλιση. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει πρωτίστως και κυρίως ότι μπήκε με απόλυτη συνείδηση και έχοντας αποκλειστικό σκοπό να υπηρετήσει το λαό του Θεού, χωρίς να περιμένει την παραμικρή ανταπόδοση. Η μητέρα του λοιπόν, η Ερωμήτρο Φρόσο, η οποία αυτή τη στιγμή μπήκε εδώ, χαίρομαι που σε βλέπω. Παπαδομάνα, ωραία. Ακόμη καλύτερα. Θεωρώ πως αυτή έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία και εξέλιξη του γιού της, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντάς τον με αγάπη στις επιλογές του. Το πόνημα του πατρός Γεωργίου «Εντάχει», επιτομή άρθρων από την εφημερίδα Ταχυδρόμος,
Βλέπω ότι πολύ το έχετε ήδη στα χέρια σας. Ο τίτλος εντάχει, δεν είμαι σίγουρη, Πάτερ Γιώργη, αν δεν έχει κάποιον συμβολισμό, θα μας το πείτε εσείς, φαντάζομαι. Είναι μία σειρά 110 άρθρων, προσεκτικά γραμμένα, περιεκτικών σε νοήματα, μεστών σε περιεχόμενο. Ο ίδιος, στον πρόλογο του βιβλίου του, αναφέρει πως ξεκίνησε να αρθρογραφεί στη Βολιώτικη Εφημερίδα Ταχυδρόμος, γνωστό, αναφέρθηκε εξάλλου, από το 2008. Αυτή η ποικιλία των διαφορετικών θεμάτων καταδεικνύει και το εύρος των ενδιαφερόντων και της πνευματικής ενασχόλησης του συγγραφέως, αλλά και τον πλούτο των γνώσεών του. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό που ήδη προανέφερε ο πατήρ Πιχάριος, είναι ότι πολλά από τα θέματα του είναι τόσο επίκαιρα που είναι σαν να γράφτηκαν χθες για ένα γεγονός που έγινε σήμερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η ιστορία, αυτό που λέμε, επαναλαμβάνεται και βλέπουμε πάντοτε μπροστά τις εικόνες. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται μέσα σε αυτό το βιβλίο και μπορώ να πω ότι είναι προφητικός ο λόγος και η σκέψη του πατρός Γεωργίου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με πολύ αγάπη, εκτίμηση, θαυμασμό στο έργο σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζετε το έργο μας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Εξουμπόλεως, ένα έργο που ξεκίνησε ο πατήρ Γεώργιος ο Πέκας, επίσημα πολύ μεγάλη αγάπη και στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο της Κοροϊδίας. Να ξέρετε ότι σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζετε να μας στηρίζετε, είστε δίπλα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ και για την τιμή που μας κάνατε να είμαστε και εμείς απόψε εδώ. Λοιπόν, τα αισθήματά μου είναι ανάμεικτα απόψε, γιατί ήρθατε να τιμήσετε το πρόσωπό μου. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο και έχει και πολλούς κινδύνους, έχει πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε εσάς, μου χάρισε τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και τώρα που έδωσε ο Θεός ακριβώς την Ευξημόπολη, την ενορία μου, το σπίτι μας, την οικογένειά μας, την Ευξηνοπολή μας. Νιώθω, παρόλο που είμαι αναλυριώτης, γέρημα και θρέμα, αισθάνομαι Ευξηνοπολίτης πέρα από Χάντακα και νιώθω ότι πηγαίνω στην ενορία μου, καταλάβατε, νιώθω αυτό το πράγμα. Βγαίνει από τον ταχυδρόμος, αλλά το σύντομο και περιεκτικά, τάχη δοτική, για αυτό το λόγο. Από το 2008 ήταν γύρω στα 800 άρθρα κάπου εκεί. Επέλεξα τυχαία τα 110 από αυτά. Το δήμαρχό μας, που εύχομαι το Ταμείο και του Δήμου. Αλλά και της Εκκλησίας να είναι γερό και σταθερό και ευλογημένο, διότι θα πρέπει να προκόβει για το καλό του πολιτών και του λαού του Θεού. Διότι ωραία, έτσι χρειάζεται. Ένας Δήμος εύρωστος στον τρόπο των πολιτών και μια Εκκλησία πρώτα πλούσια πνευματικά και κατόπιν πλούσια υλικά, διότι τα κεραμίδια μας στάζουν δήμαρχο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλιώς ήταν οι άγγελοι με τις φτερούγες και θα σκέπαζαν. Αλλά έχει ο Θεός, όχι με τον Δήμαρχο πέρα από την πλάκα. Και αυτός με διάκριση, ξέρετε, γιατί στο Δήμο είμαι υπάλληλός μου. Όταν είναι στην Εκκλησία, μου φιλάει το χέρι, έτσι, να ανταλλάσσουμε. Θα τα πούμε πάμε το πρωί, να την πάμε την κάρτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με διάκριση, είναι δύσκολο να εκτίθεσαι. Συγγνώμη γενικότερα για το βιβλίο, αν έχει κάποιες αστοχίες, αυλεψίες, ή γενικότερα συγγνώμη για τις παραλήψεις μας. Αλλά στην προσπάθεια είμαστε και έχει ο Θεός. Μέχρι το τέλος αυτού του αγώνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ο Θεός σας ευλογεί. Και διακονούμε πάνω στην Ευξηνούπολη να σκέφτεται την ευλογή όλους σας και της οικογένειάς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.